Χωχωχωχω, να περάσει ο Τασοπιανόπουλος. Έλα, Τάσο. Καλώς όρισες και πάλι. Τι γίνεται. Καλά είσαι. Έλα. Τάσο, τα κλείσες τα φώτα, λέει. Λοιπόν, έχεις τα φώτα, έφτιαξες καφέ. Όλα. Έλα να τα έχω κάνει. Πολύς. Αυτό λέμε πριν. Πόσος κόσμος το έχει αυτό το χούι. Πολύς. Γιατί το κάνουμε αυτό? Είναι και με το θερμοσύφωνο. Σας έχω δώσει γιατί τη τρέχουμε, λύση. Εγώ νομίζω ότι τρέχουμε. Τρέχουμε πάρα πολύ και δεν προλαβαίνουμε. Η σκέψη μας δεν προλαβαίνει. Το έχω κλείσει αυτό, το έχω. Δεν σταματάμε στη στιγμή. Πάμε συνέχεια παρακάτω, νομίζω. Ναι. Έτσι. Αυτό δεν είναι κρίμα, ρε παιδί δεν μου. Δεν είναι κρίμα. Καλά, οι ταχύτητες είναι αδυσόπιτες, ναι. Ειδικά στην Αθήνα. Ναι, δεν προλαβαίνουμε. Εσύ. Και μένουμε στη σκέψη πίσω, αν δεν έχω για κάτι. Για να τρως είναι ασφάλεια, είναι. Σημαίνει ότι δεν τρως καλά. Ενώ δεν προλαβαίνεις και να φας. Ξέρετε τι γίνεται. Άμα τα τοστάκια έτσι. Στα γυρίσματα. Δεν μπορώ να φάω, γιατί άμα φάω μετά. Τέζα. Σε λίθαργο. Δεν λέω κουβέντα. Τίποτα. Όχι, δεν μπορώ. Άρα. Μικρά γεύματα, ναι, το στάκι. Τσιμπάς. Ρε παιδιά, γιατί είναι αλήθεια ότι στην Ικαρία κάνουν το πιο ωραίο τοστ? Στην Ικαρία κάνουν τα πάντα ωραία, Φώτη μου. Έτσι έχω ακούσει, ότι έχουν πολύ ωραίο τοστ. Καλύτερα από αυτά που κάνω εγώ. Καλύτερα από το δικό που έδωσε τόσες συμβουλές. Σωστά τα είπες. Πες μου τι έξτρα κάνεις από το τοστ. Όχι, έτσι το κάνω ακριβώς, έτσι όπως το είπες. Και τι βάζεις μέσα στο τοστ? Το θέλεις μερακλίδικο ή πιο απλό? Όχι, τυρί ή γαλοπούλα. Α, εγώ καμιά φορά βάζω και αυγό και πατατάκια στίξ. Πολύ προχωρημένες κανονικές. Αυτό είναι κανονικό γεύμα. Αυτό είναι γεύμα κανονικό, σωστά. Είναι ωραία το τόστο. Να σου πω, το έχουμε ρωτήσει σε πολλούς ηθοποιούς αυτό, για το ότι σας ταυτίζουν με έναν ρόλο. Εσύ δεν έχεις παραπονεθεί ότι μπορεί να σε ταυτίσανε με το Ευτυχισμένοι μαζί με έναν συγκεκριμένο ρόλο? Σου άρεσε? Όχι, μου άρεσε. Πρώτα απ' όλα με γνωρίσανε μέσα από αυτή τη σειρά. Ήταν η πρώτη σειρά που έκανα. Ναι. Μάκης. Συνήθως ο θεατής δεν ψάχνει τον τίτλο, ποιος είναι αυτός. Του μένει ο ρόλος, του μένει ο χαρακτήρας, σε φωνάζει Μάκη. Και όταν σε φωνάζουν κιόλας, τις περισσότερες φορές που μου γυρνάει. Θέλω να μου κάνει. Ναι, όχι στην αρχή, λέω, εγώ είμαι. Εμένα φωνάζουν μάλλον. Και θέλουν να σου κάνουν και την πλάκα. Σωστό. Να σου πούν και πιάσε μια μπύρα και όλα. Και γι' αυτό σε φωνάζουν. Και να οι μπύρες χαμός. Και να οι μπύρες. Ναι, παιδί μου, αλλά κάποιοι άλλοι ηθοποιοί λένε ότι τους ξέρεις, τους κουβάλαγε αυτό, τον κουβαλάγαν αυτό το ρόλο και δεν μπορούσαν εύκολα να κάνουν μια μετάβαση σε κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει, ναι. Και εμένα πέρσι μου δόθηκε ευκαιρία με το κάνω ότι κοιμάσαι και έκανα κάτι άλλο. Έπαιξα σε μια δραματική και σειρά. Όντως σου λένε ότι θα σε πνίξω, θα σε σκοτώσω. Ναι, μια κυρία μου το είπε σε ένα μίνι μάρκετ εκεί. Είστε θαυμάσιος, σας θαυμάζω, είστε εξαιρετικός, αλλά θέλω να σας πνίξω λίγο. Στο μίνι μάρκετ. Ναι. Φαντάσου στο σούπερ μάρκετ. Άρα αυτό είναι καλό. Και με καλό για το ρόλο. Για το ρόλο είναι καλό. Να βγαίνεις, θα πάω στο μίνι μάρκετ, θέλω να σας πνίξω, δεν είναι. Θέλει να πνίξει το ρόλο. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Πάντως με την. Πώς να σου πω. Πέρσι με το κάνω ότι κοιμάσαι. Φέτος με την Ηλέκτρα πολύ επιτυχία. Έτσι. Ναι. Αυτό. Μια χαρά. Είμαστε τυχεροί. Είμαι τυχερός. Ναι. Είσαι καλός. Όχι απλώς τυχερός. Είσαι... Ναι. Εντάξει. Ναι. Το αναγνωρίζεις αυτός. Ναι. Αυτός. Δεν είναι εύκολο ότι να. Ότι είμαι ένας καλός ηθοποιός. Ναι. Πιστεύω ότι είμαι ένας καλός ηθοποιός αυτό. Σου λες μπράβο γενικά. Ναι. Κάποιες φορές ναι, το λέω. Να λέμε, ρε παιδιά, μπράβο. Ναι, καλό είναι να λέμε στον εαυτό μας. Να τον επιβραβεύουμε, ναι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι πολύ αυστηρή με μένα. Δεν ξέρω εσύ πώς. Ναι, κι εγώ είμαι, αλλά δεν πρέπει τόσο. Πού σε κρίνεις περισσότερο? Πού σε κρίνεις, σε ποια σημεία? Στα πάντα. Και στη δουλειά και στην προσωπική ζωή και στις συναναστροφές μου και με τους φίλους μου και με την οικογένειά μου, σε κάθε μου. Α, τόσο πολύ, εντάξει, είπαμε. Τα πάντα είμαστε. Μόνο στη δουλειά να με κρίνω ή μόνο στην προσωπική, παντού. Παντού και τώρα, παντού, εδώ παντού. Μπορεί να μετά να με κρίνω. Δουλεύεις πάνω σε κάτι που θες να ανταλλάξεις αυτή την περίοδο? Που λες, θέλω να αλλάξω αυτό που κάνω. Ναι, αυτό λίγο που τα έχω όλα στην τάξη και όλα αυτά, λίγο και το άγχος που έχω και όλα να είναι τέλεια, δεν υπάρχει αυτό. Προσπαθείς να τα αλλάξεις. Ναι. Να σου πω, εσύ μεγάλωσες στα Εξάρχεια. Όχι, μεγάλωσα στο Κοαγιά. Έχω γεννηθεί στα Εξάρχεια, σε μια κλινική στη Τζαβέλα και τώρα την χάνει να μένω στα Εξάρχεια. Μείνεις στα Εξάρχεια. Μεγάλωσα στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό. Ναι, ναι, ναι. Και πώς πηγαίνατε στην Ανάβησο διακοπές? Δεν πηγαίναμε διακοπές, πηγαίναμε για τότε μπάνια. Εκείνη την εποχή, παλιά το 80 τόσο, υπήρχαν τα συνοικιακά συμβούλια. Τι είναι αυτά? Οι
δήμοι είχαν τέλος πάντων και βάζανε τα καλοκαίρια πούλμαν για τους δημότες και πηγαίναμε στην Ανάβησο για μπάνια. Mm. Α, από το Κορυδαλό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και τους διασκέδασες μέσα στο πούλμαν. Όχι. Όχι. Καθόλου. Όχι, δεν είμαι τόσο. Πώς τώρα αυτό γιατί, εσύ. Γιατί μόνο φαντάστηκα... Μπουγιουκλάκι τραγούδαγε σε κάτι πούλμαν. Όχι, ναι. Όχι μόνο Μπουγιουκλάκι, τέλος πάντων. Γιατί διάβασα ότι, ας πούμε, χορεύες breakdance στις παραλίες. Αυτά το κάναμε. Το κάναμε. Ναι, το κάναμε το 85 και η πρώτη γυμνασία. Α, όχι, το breakdance τόσο νωρίς. Πάρα πολύ το breakdance. Τι το θυμάμαι. Δεν ήταν λίγο κάτι το 85. Έκανε και αυτά με το κεφάλι πάνω κάτω. Όχι, περισσότερα στα πάνω ήμουνα καλύτερο. Στα κάτω έκανα και τις βούρες κάτω και αυτές τις φιγούρες, αλλά περισσότερο πάνω, ναι. Δεν ήταν λίγο καγκούρικο. Τι λες, καλέ, όχι, γιατί. Όχι. Γιατί ρε παιδί μου, τότε θυμάμαι ότι είχαμε μία διαμάχη με τους ροκάδες λίγο. Οι ροκάδες και οι καρεκλάδες. Ναι, 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 ναι. Το break ήταν, το break dance ήταν άλλο. Ήταν ένα νέο κύμα που είχε έρθει. Το ροκ υπήρχε και... Ναι. Οπότε ήταν εξής αυτό το, του δρόμου, ας πούμε. Είμασταν του δρόμου με τις φόρμες, με τα ποτάκια, με τις σκούτες κάτω, να χορεύουμε, κόντρες με άλλες παρέες. Υπήρχαν παρέες. Ναι. Ήμασταν 3-4 άτομα, μια παρέα που χορεύαμε. Στο Κορυδαλό που ήσασταν παρέες διάφορες. Ναι. Στην Ανάβηση. Και με άλλες γειτονιές, με την Αγία Βαρβάρα, ξέρω εγώ, και κάναμε κόντρες. Με την Νίκαια, με το... Ήταν υπέροχο. Να σου πω, στο σχολείο τι παιδί ήσουν. Έτσι, γιατί άμα ακούω break dance και τέφα. Μέτριος μαθητής. Ναι. Σκανταλιάρης, κάναμε διάφορα. Αποβολές. Ναι, υπήρξαν και αποβολές. Τι είχες κάνει. Είχα φάει μία αποβολή στην τρίτη λυκείου, τριήμερη. Είχαμε χαλάσει τα φώτα τις τελευταίες ώρες στην τάξη. Αλλά κανείς δεν μαρτυρούσε την τάξη ποιος το έκανε. Τις μπρίζες, βγάλαμε τις μπρίζες, σε συνδέσαμε τα καλώδια, το ξαναβάλαμε, δεν ανάβανε. Τα φώτα και χάσαμε τις δύο τελευταίες ώρες. Δεν έλεγε κανείς από την τάξη ποιος το έκανε, δεν το μαρτύρησε, έγινε μία κλήρωση και τρία άτομα πήραμε αποβολή. Με κλήρωση την πήρατε. Ναι, αλλά ήσουν μες στην ομάδα των που είχε συνδέσει. Όλοι το ξέραμε ποιος το είχε κάνει. Ποιοι το είχαμε κάνει. Δεν το πες. Όχι βέβαια. Εντάξει. Να πώς συνδέεται τώρα με τα φώτα που δεν θέλεις να αφήσεις αναμένει. Τι λες ρε ψυχολόγια. Ποιος είμαι τέλος πάντων. Τι έγινε. Δεν ξέρω. Έκανε σύνδεση με τα φώτα που δεν θέλει να αφήσει αναμένα στο σπίτι. Μπορεί να σβήνεις και το, να κατεβάσεις και το γενικό. Όχι πάνε. Να μείνει το ψυγείο. Το ψυγείο. Τι είναι αυτό, υπερβολή. Εγώ τα βγάζω φωτογραφία αν σε βοηθάει. Α, το ξέρω αυτό. Όχι, δεν το έχω κάνει. Δεν το κάνεις, εντάξει. Είσαι μάστορας. Όχι. Όχι, γιατί με την πρίζα κατευθείαν πήγε το μυαλό μου στο όχι. Όχι, ελάχιστα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είσαι από τους τύπους που αν χαλάσει κάτι θα το αφήσεις. Όχι, θα προσπαθήσω. Ότι αν μπορώ να το φτιάξω, ναι. Αν δεν μπορώ, θα έρθει ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος. Θα αναλαμβάνεις. Κανονικά. Βέβαια. Γιατί ένας άνθρωπος, εντάξει, θα μπορέσει να βάλει μία, να αλλάξει μία λάμπα. Αλλά τα άλλα... Ναι, μία λάμπα μπορώ να αλλάξω. Να σου πω, ρε Τάσο. Στο θέατρο είσαι τόσο συνεπής, δηλαδή κάπου διάβασα ότι ας πούμε πηγαίνεις πιο νωρίς, θέλεις το χρόνο ναι, σου, γιατί πριν είπες ας πούμε ότι δεν προλαβαίνουμε, πάμε από το ένα στο άλλο. Σε αυτό όμως το αφιερώνεις, δίνεις το χρόνο. Και στο γύρισμα θέλω να πηγαίνω πιο νωρίς. Mm-hmm. Πάω τα πράγματά μου, τα σενάρια μου, θα φτιάξω τον καφέ μου, θα μιλήσουμε, θα βαφτώ μέχρι να ετοιμαστούμε, να ντυθώ, να βαφτούμε. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω τελευταία στιγμή. Και στο θέατρο είναι ωραία, πας στο καμαρίνι, αυτά έρχονται σιγά σιγά οι συνάδελφοι, θα τα πείτε, θα γελάσετε. Θα... Τώρα να πηγαίνω. Υπάρχουν και στιγμές που πας τελευταία στιγμή γιατί δεν προλαβαίνεις. Αλλά ωραίο είναι αυτό. Είναι, ναι, εντάξει. Ναι, να βγαίνεις κατευθείαν σκηνή, να πεις δύο κουβέντες έτσι. Να... Πώς μετακινείς, επειδή. Με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο. Τραγικό. Τραγικό. Τι θα γίνει. Φέτος δηλαδή η κίνηση είναι. Ναι. Γιατί το λέμε αυτό το πράγμα κάθε φορά χρόνο και χειρότερα. Και το πάρκινγκ έχει δυσκολέψει. Ναι, πάρα πολύ. Και επειδή τα θέατρα είναι. Παίρνουμε όλοι αυτοκίνητα, έχουμε 2-3 αυτοκίνητα. Ναι. Η κάθε οικογένεια, δεν ξέρω. Το είχαμε συζητήσει τις προάλλες. Βέβαια, το είχαμε συζητήσει στην Τβιλίση. Ότι μετά τον COVID οι άνθρωποι δεν παίρνουν τόσο πολύ τα μέσα. Ξεσυνήθισαν. Εντάξει, δεν είναι και δικαιολογία αυτό το πράγμα. Δεν είπα εγώ, σε παρακαλώ πολύ. Δεν είναι ότι έχω κάνει εγώ την κίνηση στην πόλη. Να σου πω. Ναι, παρακαλώ. Πώς να μετακινεί. Δηλαδή, πάμε τώρα θα φύγω, μετά θα πάω στα Σπάτα. Πώς να πάω στα Σπάτα. Έλαντε με το πατίνι. Δεν γίνεται. Έχουμε ένα πόλ. Λοιπόν, τι ρωτήσαμε εμείς εδώ τώρα. Κάνουμε αυτή τη στήλη με την αποψάρα που ρωτάμε τους ανθρώπους. Τώρα, άμα διαφωνείς, εσύ είσαι πιο πολύ για να επιτεθείς κατά μέτωπο ή θα υποχωρήσεις. Τι κάνεις τη διαφωνία σου.
Τι τύπος είσαι. Ναι, επιτεθώ κατευθείαν. Ναι. Παιδί μου... δεν θέλω να τσακώνομαι κατευθείαν. Γιατί πολλές φορές κάνεις το δίκαιο σου. Τις περισσότερες φορές. Με βρασμό, παίρνεις μια ανάσα, ναι. περιμένεις, το συζητάς και βρει. Μπορεί να διαφωνείς σε ναι, κάτι. Ναι, αν διαφωνείς σοβαρά. Σε κάτι που αφορά εμένα. Ή αν δηλαδή. Σε έχουν προσβάλει επίσης. Παλιότερα είμαι. Όχι, τώρα πια λέω εντάξει, ευχαριστώ. Ναι. Α, τόσο πολύ. Χαμόγιο. Προσπαθώ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν έχεις μία σχέση, μία φιλική σχέση, μία προσωπική σχέση κτλ. Και υπάρχει μία διαφωνία, το εξηγείς ή λες εντάξει, άσε με, φεύγω και την κάνεις χωρίς να δώσεις εξηγήσεις. Όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Α. Το έχω κάνει παλιότερα. Mm-hmm. Όχι. Κάθεσαι εκεί και το συζητάς. Λοιπόν, γιατί αλλιώς υπεκφεύγεις. Ναι, ναι, ναι. 49% λέει ότι επιτίθεται στη διαφωνία. Οπα. Και 51% υποχωρεί να το ορίσετε. Ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο. Μα αυτό είπαμε και εγώ. Είπα να βάλουμε και τρίτη επιλογή που είναι το συζητάω. Ναι, το συζητάς. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μπορούμε να αλλάξουμε άποψη και τέλος πάντων μπορούμε να το σκεφτούμε. Ναι, αυτό. Σωστό. Λοιπόν, στην Ηλέκτρα, λοιπόν, η Ηλέκτρα κάθε. Κάθε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη. 7 και 10. 7 και 10. Κάθε μέρα. Πώς τη βλέπεις αυτή την επιτυχία? Δεν είναι μια μεγάλη επιτυχία η οποία. Ρε παιδί μου, πώς να σου πω, το παίρνετε πάνω σε ηθοποιητή. Είναι η ιστορία. Από το καλοκαίρι που με φώναξε η Βίκη Μανώλη, σκηνοθέτης με τη Μιράντα τη Ροσταντή που κάνω το casting και μου είπε το βιογραφικό, μου είπε το ρόλο, μου είπε την ιστορία. Κατευθείαν ψήθηκα δηλαδή. Ναι. Αμέσως, ε. Είναι πολύ καλή ιστορία. Άρα, η ιδέα της Ελένης Καπλάνη και το σενάριο και ο Μαντώ Αρβανίτη και ο Θωμάς ο Τσαμπάνης. Mm-hmm. Οι ερμηνείες, το cast, όλοι οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί. Mm-hmm. Και η ατμόσφαιρα, τεράστια... το περιβάλλον. Αυτό, ναι. Είναι φανταστικό. Το φτιάχνουν οι σκηνοθέτες μας και οι διεθνείς φωτογραφίες. Όταν είσαστε σε εξωτερικούς χώρους δεν είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι χρονοβόρο. Είναι δηλαδή για μια καθημερινή σειρά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αυτή την εικόνα, ρε παιδί. Ναι, ναι. Είναι μια... Είχαμε τη ζέστη, τώρα θα έχουμε το κρύο, αντίξω οι συνθήκες, από εδώ, από εκεί προσπαθείς να... με τον ήχο. Με... Έχει τύχει ποτέ, γιατί ας πούμε αλλάζοντας χώρους, μπαίνοντας σε ένα εσωτερικό χώρο και ερχόμενος από ένα εξωτερικό χώρο, μπορεί να γίνει ένα λάθος στα ρακόρ. Στα ρακόρ, τα προσέχουμε πάρα πολύ και τα κοιτάμε, γιατί είναι πολλά τα επεισόδια, πολλές σκηνές, πολλά αυτό, έχουμε είσαι τα μάτια εσείς, μας. Στο μυαλό σου το έχεις, ας πούμε, ότι έχω μπει... Το θυμάμαι. Το θυμάσαι. Ναι, προσπαθώ να έχω μπει, ας πούμε, ρε παιδί μου, φορώντας αυτό στο χέρι. Ναι, ή αυτή τη γραβάτα, ξέρω εγώ, ή είχα το σακάκι. Όχι, τα προσέχουμε. Γιατί πιστεύεις ότι ο κόσμος θα το προσέξει? Ο κόσμος, εγώ νομίζω, καμιά φορά ναι. δεν το προσέχω. Δεν δηλαδή. Δίνει και πολύ σημασία. Γιατί θα μπεις με άλλο κούρεμα και θα μπεις με... καλά, δεν είπα να μπει με... Εντάξει, να μπεις με κουστούμι και μετά να βγεις με πιτζάμες. Υπάρχουν τέτοια λάθη. Στην Θεία από το Σικάγο, νομίζω, είναι. Βέβαια. Που είναι στον όροφο επάνω, κατεβαίνουν στον δρόμο, είναι άλλα μαλλιά και ανεβαίνοντας πίσω είναι άλλα μαλλιά. Ναι, ναι. Και με την Βλαχοπούλου, κάτι με τις τσάντες που ήταν έτσι πολύ πληθωρική η Βλαχοπούλου, έχει κάνει διάφορα σε κάποια στιγμή. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει κάτι που ξέρεις που να το παρατηρήσω και να το βρω, σαν στιγμή... Ότι κάτι έπιασε ναι, και εγώ. Υπάρχουν ομάδες που κάθονται και ψάχνουν ναι, με μανία τα. Α, ομάδες λένε ομάδες ανθρώπων, τα λάθη. Ναι, 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 που ψάχνουν ναι. και βρίσκουν τα λάθη. Φιλαράκια εκεί, κατεβατά. Και στα σύριαλ και στο κινηματογράφο υπάρχει μια ειδικότητα που λέγεται script. Ναι, έτσι. Βέβαια. Και σημειώνει τα πάντα. Τι γραβάτα φόραγες, αν φόραγες κάτι στο χέρι σου, πώς ήταν τα μαλλιά σου. Και όχι μόνο αυτό. Μπορεί, ας πούμε, ρε παιδί μου, πάνω σε ένα τραπέζι να είναι τοποθετημένο αυτό εδώ, αυτό εδώ κτλ. Το βγάζουν μια φωτογραφία, ώστε όταν ξυστηθεί αυτό, να ξέρουν πού ακριβώς ήταν και τι κοίταγε. Κοίταγε αυτό το προϊόν σε είδον ή αυτό. Είναι μεγάλη τέχνη. Πολύ χρονοβόρο. Και χρονοβόρο, αλλά τέλος πάντων έχει μια. Θέλω να βάζει φωτογραφία, το έχει έτοιμο. Okay. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ σχολαστικός αυτό. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο μου, στο θέατρο θέλω να πούμε. Ναι, το θέατρο. Οι 12 εσύ... ένορκοι, ένετος χρόνος επιτυχίας. Που το κάνεις τόσα χρόνια. Αυτό το έργο, αυτή η ιστορία. Βεβαίως. Ναι, αυτό το δικαστικό δράμα ενδιαφέρει ακόμα τον κόσμο. Όσοι ένορκοι και να αλλάξουν. Mm-hmm. Τι λες τώρα. Ακάθεκτο. Ένατος και εσύ είσαι όλες τις χρονιές, δεν είσαι. Όχι, δεν είμαι όλες. Τώρα σύνολο είμαι 3,5 χρόνια.
Γιατί όποτε τα λέμε, πάντα είσαι στο. Ναι, και πέρσι ναι, ήμουν. Φέτος κάναμε και μια αλλαγή εσωτερική μεταξύ μας. Αλλάξαμε. Εγώ κάνω πια τον Ένορκο 3, ο Καλπακίδης κάνει το 10, ήρθε ο Πίτερ ο Ράντλ που κάνει τον 4 και έχουμε έτσι μια ανανέωση μεταξύ μας. Το ότι κάνεις, ας πούμε, το ρόλο ενός συναδέρφου σου που έβλεπες δεν σε ιντριγκάρει περισσότερο. Ναι. Ότι αλλάζεις το ρόλο και λες, α, τώρα θα κάνω τον άλλον από τον απέναντι. Έχεις και επιρροές από τους προηγούμενους συναδέλφους που έχουν παίξει το ρόλο και βλέπεις πια το έργο από άλλη ματιά. Σωστό. Ακούς άλλα πράγματα. Και εσύ λίγο ανανεώνεσαι, φαντάζομαι. Ναι, έχουμε, βρίσκουμε τρόπους και η Κωνσταντίνα η Νικολαίδη που έχει σκηνοθετήσει την παράσταση, το έργο. Ναι, βρίσκουμε τέτοια και κάθε χρονιά ανανεώνουμε. Αλλά σταθερά στο θέατρο Αλκμίνη. Σταθερά στο θέατρο Αλκμίνη, και ένατη χρονιά. Βεβαίως και ο Καπετάν Μιχάλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Και η μεγάλο θείασο είναι. Τώρα λες εσύ για τους 12 ενόρκους. Για τους ενόρκους, ναι, για τους 12 ενόρκους λέω. Και μαζί με το Φύλακα 13. Μάλιστα, 13. Και Καπιτάν Μιχάλη στο θέατρο Αλκμίνη. Συγχαρητήρια. Δεν τη σταματά. Πώ να μην αφήσει τα φώτα ανοιχτά. Διπλή. Τι θα γίνει. Διπλή το Σάββατο, διπλή την Κυριακή. Ή λείπε τελείω από το σπίτι να μην έχει άγχος. Σου έχει τύχει να πει. Όχι, θέλω να γυρνάσω. Πότε να προλάβει με όλα αυτά που κάνω. Σου έχει τύχει να πει άλλα λόγια σε άλλη παράσταση. Όχι, έτσι. Δεν έχει μπερδευτεί τόσο. Μ' αρέσει κιόλα που το απόγευμα παίζει άλλο έργο και το βράδυ άλλο. Ναι. Σου είναι μια αλλαγή. Από το να παίζει επανάληψη. Απογευματινή ή βραδινή το ίδιο. Θα μπορούσα να το διαχειριστώ. Και το πρωί μπορεί να έχει γύρισμα για την Ηλέκτρα. Ναι, με. Τέλεια. Σήμερα έχω παράσταση το βράδυ. Τέλεια. Τι άλλο να κάνει. Φαντάζομαι δεν έχει χρόνο να μαγειρεύει, σου έχουμε φτιάξει φαΐ. Ναι, είναι. Είναι, για να το πούμε ελληνικά, η πίτα του βοσκού. Σε πάει. Ναι, ο βοσκός έφτιαχνε τέτοια πίτα. Έλα,